Η πορεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα στον σκληρό πυρήνα της στην Ευρωζώνη είναι αδιαπραγμάτευτη, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος από τις Σέρες που βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής. Ευρισκόμενος στη γενέτειρα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι όχι μόνο έβαλε την Ελλάδα στην τότε ΟΚ, αλλά συνέβαλε και στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού οράματος. Τα διδάγματα που μας κληροδοτεί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής εδώ, από τη γενέτειρά του, αλλά που αφορούν την Ελλάδα και την Ευρώπη, είναι δύο κατά βάση. Το πρώτο, η πορεία της Ελλάδας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το σκληρό πυρήνα της στην Ευρωζώνη είναι αδιαπραγμάτευτη. Η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή χώρα. Είναι η κοιτίδα του ευρωπαϊκού πνεύματος. Είναι υπερδιθήσεως και εξυνειδήσεως ευρωπαϊκή χώρα. Και έτσι θα πορευτεί. Γι' αυτό είπα ότι αυτή η πορεία είναι αδιαπραγμάτευτη. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη διασφάλισης της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα τώρα που γίνονται εκλογές σε ευρωπαϊκές χώρες και αυξάνονται οι φωνές του λαϊκισμού και του σκεπτικισμού. Η Ελλάδα πρέπει να πρωτοστατήσει για να ξαναβρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις ρίζες της, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Παυλόπουλος. Αλλά από την άλλη πλευρά, πρέπει να γνωρίζουμε ότι οφείλουμε ως Έλληνες αυτές τις κρίσιμες ώρες, όπου ο προορισμός της Ευρώπης τίθεται εκεί. Και το βλέπετε, σε μια κρίσιμη χρονιά εκλογών, όπου το μεγάλο διακύβευμα είναι ότι πάνε να επικρατήσουν φωνές λαϊκισμού, οι οποίες θέτουν ένα βόλο την ευρωπαϊκή προοπτική. Εμείς οι Έλληνες πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε για να στηρίξουμε το ευρωπαϊκό όραμα. Και αυτό μπορεί να γίνει όχι μόνο εκπληρώνοντας τα καθήκοντά μας ως ευρωπαϊκή χώρα που ανήκει και στο σκληρό πυρήνα στην Ευρωζώνη, αλλά βοηθώντας ώστε η Ευρώπη να γυρίσει τις ρίζες της από εκεί που ξεκίνησε, γιατί για να μπορέσει να πορευτεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα όπως ταιριάζει ο προορισμός, αυτό θα γίνει μόνο όταν η Ευρώπη ξαναβρει τις ρίζες της. Γιατί όποια κακοδαιμονία παρουσιάζεται σήμερα, αυτό οφείλεται κατά γενική ομολογία, με τελευταία ομολογία την ομολογία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ζακρότη, κατά την παρουσίαση της Λευκής Βίβλου, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ευρώπη απομακρύνθηκε από τις ρίζες της. Δεν έδωσε τόση σημασία στο θεσμικό της υπόστρωμα στην ταροποίησή της. Άφησε το οικονομικό και κανείς δεν υποτιμά την οικονομική πρόοδο. Κανείς δεν υποτιμά την νομισματική ένωση. Αλλά αυτό προϋποθέτει θεσμούς, οι οποίοι είναι δυνατόν να διασφαλίσουν την ευρωπαϊκή ενότητα. Μην υποτιμάμε λοιπόν τους θεσμούς. Άλλωστε, εκείνοι που θεμελίωσαν την Ευρώπη σε θεσμούς βασίστηκαν. Αυτούς έκτισαν πρώτα. Και εδώ η Ελλάδα μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα. Να συμβάλλει έτσι ώστε όχι μόνο εμείς να παραμείνουμε στην ευρωπαϊκή μας πορεία, αλλά η συνοχή ευρωπαϊκή να διασφαλιστεί. Είναι χρέος όλων μας αυτή την κρίσιμη ώρα. Και η Ελλάδα από την πλευρά της, και αυτό δεν είναι θέμα, ούτε ζήτημα έκτασης ή πληθυσμού. Είναι θέμα ψυχής, είναι θέμα ιστορίας. Και εμείς ξέρουμε να τιμούμε πραγματικά και την ιστορία μας και αυτό το οποίο οφείλει η Ευρώπη στην Ελλάδα και στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Τέλος, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μας πληροδότησε αυτό που είπε την κυρία Δήμαρχε. Τη ρίση του για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής απλώς διακήρυξε κάτι το οποίο είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Αλλά χρειάζεται οι ηγέτες σε ορισμένες κρίσιμες στιγμές να παίρνουν αυτές τις σημαντικές αποφάσεις και να διακηρύσουν το αυτονόητο, για το οποίο εμείς πρέπει να γνωριστούμε. Ταυτόχρονα, έστειλε μήνυμα στα Σκόπια πως όσο επιμένουν στην παραχάραξη της ιστορίας και διεκδικούν ονόματα που αποπνέουν αλυτρωτισμό, δεν μπορούν να έχουν οποιαδήποτε ευρωπαϊκή προοπτική, και σημείωσε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι ελληνική και αυτό είναι θέμα ιστορίας και πάλι ιστορίας η οποία αποφαίνεται με αμάχητα ιστορικά τεκμήρια. Το λέμε δε αυτό προς κάθε κατεύθυνση. Το λέμε προς τους γείτονες. Στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η οποία έχει τα προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε ακόμα και σήμερα. Της λέμε ότι είμαστε εδώ. Τίνουμε χειραβοηθείας, χειραφιλίας. Θέλουμε την πρόοδο και την προοπτική της. Θέλουμε τη δημοκρατική της επένδυση. Και θα βοηθήσουμε σε αυτό. Άλλωστε, πόσοι Έλληνες δεν είναι εκεί και δεν συμβάλλουν τα στρατιωτά τους στην πορεία αυτού του κράτους. Όμως, αυτή η καλή
γειτονία. Η ευρωπαϊκή προοπτική για να υπάρξει προϋποθέτει ότι η γείτον χώρα θα αφήσει πίσω τις συμπεριφορές που δεν τραυμάτισαν μόνοι μας. Μας δεν μπορεί να μας τραυματίσει κανείς τη στιγμή που η ιστορία είναι σημαντική. Τραυματίζει τη δική τους αξιοπιστία. Τραυματίζει την δική τους πραγματικά προοπτική. Είναι αδιανόητο διεκδικώντας ονόματα τα οποία αν συνιστούν παραχάραξη ιστορίας να έχουν οποιαδήποτε ευρωπαϊκή προοπτική οι γείτονές μας. Και το λέω αυτό γιατί πέρα από την παραχάραξη ιστορίας που ούτως ή άλλως είναι μια δέντηχη πράξη, αλλά γι' αυτό μπορούμε και μόνοι μας να απαντήσουμε και η ιστορία απαντάει δεν είναι το ζήτημα. Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι όποιος διεκδικεί ονόματα τα οποία αποπνέουν αλυτρωτισμό δεν σέβεται σύνορα. Δεν σέβεται το στάτους quo των συνόρων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποτελέσει μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο σεβασμός του στάτους quo των συνόρων. Όσο λοιπόν η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας μέσω του ονόματος που είναι κύθυλο ιστορικός αμφισβητεί τα σύνορα τα οποία υπάρχουν, δεν τηρεί στοιχειώδεις προϋποθέσεις του ευρωπαϊκού κεκτημένου και γι' αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε να έχει